Κυρία Μάνο, φαντάζομαι ότι πολλοί από όσους μας παρακολουθούν τώρα λένε ότι μια χαρά ακούγονται οι προτάσεις αυτές, πολύ λογικές και πολύ απλές στην εφαρμογή τους όταν τις συζητά κανείς στη θεωρία. Στην πράξη μπορούν να εφαρμοστούν. Στην πράξη μπορούν να εφαρμοστούν όταν υπάρχουν τόσο έντονες αντιδράσεις για την, όχι διάλυση, για τον περιορισμό του δημοσίου. Όταν οι εργαζόμενοι με τα συνδικάτα τους είναι στους δρόμους και δεν αποκλείεται αύριο να είναι ακόμη περισσότεροι. Ναι, και με την πρωί. Ανεργία βεβαίως, δεν χρειάζεται να το πω γιατί είναι ευκόλως εννοούμενο και το παραλείπω. Με την ανεργία να είναι και το μεγαλύτερο τέρας απέναντί μας. Ναι. Εγώ λοιπόν παρακολουθώ αυτά που γίνονται και μπορώ να σας πω το εξής. Η δική μου παρατήρηση, διαπίστωση είναι ότι αυτοί που κάνουν τον περισσότερο θόρυβο και τη μεγαλύτερη αντίδραση είναι οι πιο καλοπληρωμένοι, εκείνοι που έχουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Έχουν κλείσει την κυφυσίες παρενοχλώντας όλους όσους διακινούνται, οι μερικοί από τον ΟΤΕ, οι οποίοι ενοχλούνται διότι λέει θα πάρει το 10% οι Γερμανοί που έχουν ήδη, ξέρω εγώ, το 20 ή το 25, δεν ξέρω πόσο έχουν. Λοιπόν, τι διαμαρτύρονται αυτοί. Έχουν 3-4 φορές τους μισθούς που έχουν αυτοί που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ έξω. Έχουν 6 φορές τους μισθούς αυτούς που δεν έχουν δουλειά. Και καθώς εσύ και τους δείχνετε στην τηλεόραση. Αντί είναι κατάπτυστη η συμπεριφορά τους. Όλοι αυτοί οι συγκριτικά. Νομίζω ωστόσο ότι η κοινωνία έχει κάνει και έναν διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτούς που εύκολα μπορούν να αποτελέσουν και επικοινωνιακό όπλο και στους άλλους που είναι από κάτω και δεν λαμβάνουν τόσα. Κυρία Τσαπανίδου, θα χάσουν ένα φτωχό εισόδημα με αυτή την έννοια το ρωτώ. Ανεχόμαστε ως πολιτεία και ως κυβέρνηση αυτοί οι διάφοροι υπουργοί που φαίνεται ότι το Υπουργείο το εκλαμβάνουν μόνο να έχουν τη Mercedes και τους οδηγούς. Ότι ανεχόμαστε για παράδειγμα να μαζεύονται 20 νοματέοι και να αποκλείουν το λιμάνι του Πειραιά. Πώς γίνονται αυτά. Μάλιστα. Δημοκρατία σημαίνει να τηρείς τους νόμους και τους κανόνες. Λοιπόν, εδώ δεν τηρείται τίποτα. Με ποια θεωρία, με τις θεωρίες του κυρίου Παπουτσί, με αν τους πειράξουμε τι θα πούν και ποιος. Λοιπόν, γιατί τα ανεχόμαστε αυτά. Γιατί τα μέσα ενημέρωσης δεν τους ξεμπροστιάζουν κάθε μέρα όλους αυτούς. Γιατί δεν δημοσιεύουν τους μισθούς εκείνων που απεργούν. Γιατί δεν ανακοινώνουν τους μισθούς των συνδικαλιστών Φερρυππίν στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο που ξεπερνούν τις 8.000 ευρώ το μήνα. Με βγαίνω από τα ρούχα μου ότι θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα διότι δεν έχει κανείς το θάρρος να τα βάλει μαζί τους. Μάλιστα.